Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Για τον τουρισμό θα ξαναμιλήσουμε, αλλά θα μιλήσουμε και για τα εργασιακά, για το κομμάτι των εργαζομένων στον τουρισμό. Κυρίως. Ουσιαστικά στηρίζουν και τον τουρισμό, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, γιατί τώρα είπαμε σιγά σιγά θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία, τρέχουν τώρα και οι προσλήψεις και οι επαναπροσλήψεις. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Νίκο Κοκολάκη, πρόεδρο Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, και τον κύριο Νίκο Σμυρνάκη, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι γίνεται με τις αιτήσεις επαναπρόσληψης, έχει προχωρήσει η διαδικασία αυτή, έχει έρθει κόσμος? Να πούμε ότι οι αιτήσεις επαναπρόσληψης έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι εκείνοι που επιθυμούν να εργαστούν στην ίδια τουριστική επιχείρηση που δούλευα την προηγούμενη τουριστική περίοδο. Αυτή η διαδικασία έχει τελειώσει από τον Ιανουάριο. Αυτούς που δεν θέλουν να επαναπροσλάβουν κάποιοι εργοδότες έπρεπε να τους έχουν ενημερώσει μέχρι και 15 του Μάρτη, και εφόσον δικαιούνται αποζημίωση πρέπει να τους την καταβάλουν. Διαφορετικά είναι υποχρεωμένοι να τους επαναπροσλάβουν με καταληκτική ημερομηνία μέχρι και 20 του Μαΐου. Από τον κόσμο λοιπόν που ήρθε για να κάνει τις αιτήσεις επαναπρόσληψης, τι βλέπετε, θα έχουμε μεγάλες απώλειες φέτος σε προσωπικό σε σχέση με πέρυσι? Ναι, συνήθως αιτήσεις επαναπρόληψης δυστυχώς κάνουν μόνο οι παλιοί εργαζόμενοι. Οι νέοι κάνουν πολύ λιγότερες όταν θέλουν να αλλάξουν, μάλλον για τους δικούς τους λόγους, κάποιο ξενοδοχείο, είτε για καλύτερες συνθήκες είτε για καλύτερους μισθούς. Βλέπουν λοιπόν τους νέους να μην εξασκούν αυτό το δικαίωμα και να αλλάζουν συνεχώς ξενοδοχεία, που το ώστε να βρουν καλύτερες συνθήκες ή καλύτερους μισθούς. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή τουριστική περίοδο για όλους τους εργαζόμενους, είτε είναι νέοι είτε είναι παλιοί εργαζόμενοι. Από εκεί και μετά βλέπουμε τα προβλήματα να υπάρχουν σε μια δύσκολη εποχή για μας τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Ήδη δειλά-δειλά, τυπικά θα έλεγα, θα ανοίξουν τα πρώτα ξενοδοχεία. Ήδη έχουν ανοίξει λόγω το Πάσχα των Καθολικών. Τα περισσότερα ξενοδοχεία θα ανοίξουν τέλος του Απρίλια, αρχές Μάη, οπότε ο κύριος όγκος των προσλήψεων και επαναπροσλήψεων θα γίνει περίπου στα μέσα του Μάη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για άλλη μια χρονιά οι συναδέλφοι με ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι χωρίς εισόδημα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, λόγω ότι το Ταμείο Ανεργίας έχει τελειώσει από τον Ιανουάριο. Ένα πάγιο αίτημα του σωματείου μας, των συνδικαλιστών, που το ώστε να διευρυνθεί η χρονική διάρκεια του, αλλά και το ύψος της αμοιβής από το επίδομα ανεργίας, σε μια δύσκολη εποχή που βλέπουμε το ράλι της ακρίβειας στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα καύσιμα να αυξάνονται συνεχώς, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε για άλλη μια χρονιά είμαστε χωρίς εισόδημα. Κύριε Σμυρνάκη, τι πρέπει να προσέξουν τώρα οι εργαζόμενοι που είναι να προσληφθούν, να πιάσουν δουλειά στα ξενοδοχεία? Υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να δείξουν προσοχή? Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, και με το ξεκίνημα της σεζόν θέλω να ευχηθώ και ευχόμαστε σε όλους τους εμπλεκόμενους καλή δύναμη και καλή σεζόν. Καλή δύναμη, πραγματικά. Κοιτάξτε, είμαστε η αποκαλούμενη βαριά βιομηχανία, η οποία όμως προσωπικά εκφράζω την άποψη ότι έχει αφηθεί στο έλεος του Θεού. Η πολιτεία δεν συμμερίζεται επί της ουσίας το γεγονός ότι ο τουρισμός κρατάει τη μισή χώρα ορθή, ίσως και παραπάνω. Διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι και αυτά που γίνονται μάλλον σε λάθος κατεύθυνση γίνονται, ή υπάρχουν πάρα πολλές παραλήψεις. Πάνω σε αυτό που ρωτήσατε, θέλω να προκαλέσω και καλώ τους συναδέλφους να ζητάνε τα χαρτιά, είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις και τα λογιστήρια, να επιδίδουν στον εργαζόμενο το αντίγραφο, το διπλότυπο. Πρέπει να παίρνουν το χαρτί, εκεί φαίνεται τι πρόσληψη έχει γίνει, τι σχέση σύμβασης και συνεργασίας προτείνει η επιχείρηση να έχουν. Και επειδή είναι ένα συνήθες φαινόμενο και ακούμε πολλά παραπονά ότι δεν τους δίνουν,
λέμε ότι είναι υποχρεωμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να τα δίδουν και καλούμε τους συναδέλφους να τα ζητούν αν δεν τους τα δίδουμε. Μα είναι δεδομένο, δεν είναι δεδομένα κάποια πράγματα? Είναι νομοθετημένα. Ωραία. Θέλω να πω ότι εδώ οι ξενοδοχοϋπάλληλοι έχετε μια σύμβαση, μια συλλογική σύμβαση, δεν έχετε? Μια κλαδική σύμβαση. Σαφώς. Αυτή... Και είναι και γενικώς υποχρεωτική κηρυγμένη. Ναι. Γενικώς υποχρεωτική. Που σημαίνει ότι καθολικά πρέπει να ακολουθείτε απόλυτα. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Ωραία, σε τι φάση είμαστε? Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή τη χώρα είπαμε ότι πολλά είναι τα κακώς κείμενα. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Και ίσως, εσκεμμένα να μην ενισχύονται οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Λέω, κάνω αυτό το νόμο και μετά δεν φροντίζω εγώ ίδιος να ελέγχω αν τηρείται ο νόμος που εγώ έχω ψηφίσει. Mm-hmm. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο, ότι δεν τηρούνται οι συλλογικές συμβάσεις από ένα μεγάλο ποσοστό. Το ανέδειξε αυτό και μια πρωτοβουλία του Προέδρου και του Σωματείου με μια μελέτη που κάμαμε, ναι. Έχουμε δώσει τα αποτελέσματα και είναι γνωστό τη σπάση. Δεν τηρείται. Αλλά άμα δεν υπάρχει κάποιος να ελέγξει... Πόσο είναι το ποσοστό? Συμπληρωματικά με τον γραμματέα θα ήθελα να πω όσον αφορά τη γνωστοποίηση των ατομικών όρων σύμβασης και πολύ καλά το τόνισε ότι πρέπει να παίρνουν αντίγραφο. Είναι βασικό να διαβάζουν τι έχουν αυτοί οι όροι, γιατί πολλές φορές είναι και καταχρηστικοί, είναι αντίθετοι με την εργατική νομοθεσία. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι σχέσεις εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι ορισμένου χρόνου. Πρέπει να γράφεται μέσα το ωράριο εργασίας, η ειδικότητά τους, ο μισθός, δηλαδή πρέπει να λέει υποχρεωτικά μέσα τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας και ο τόπος παροχής εργασίας. Με το άνοιγμα το ξενοδοχείο επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε φαινόμενα να είναι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς καλούμε λοιπόν τους ξενοδόχους να κάνουν άμεσα τις προσλήψεις των εργαζομένων, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο εργατικό ατύχημα, δεν πληρώνονται αυτά τα ημερομίσθια, η σφοροδιαφυγή, χάνουν τα ένσημα οι εργαζόμενοι. Εμείς λοιπόν καλούμε και τους ελεκτικούς μηχανισμούς με το άνοιγμα του στηριστικής περίοδου να κάνουν επιτόπιους ελέγχους που το ώστε να διασφαλιστεί. Μα εσείς τους καλείτε, κύριε Κοκολάκη, αλλά αφού δεν υπάρχουν, εμείς το κάνουμε και εγγράφος. Εμείς το κάνουμε και εγγράφος, γιατί ήδη έχουμε καταγγελίες για αυτά τα φαινόμενα. Ναι. Όσον αφορά για το ερώτημά σας, όσον αφορά την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, πρέπει να αναφέρουμε ότι φέτος προβλέπονται αυξήσεις από μία Τετάρτου 5% επί το βασικό μισθό της προηγούμενης σύμβασης. Δηλαδή ο τελευταίος, ο κατώτατος, πόσο πρέπει να είναι? Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εργαζομένων σε αυτές τις ειδικότητες. Η πρώτη κατηγορία είναι στα 9,72 περίπου συν τα επιδόματα που προβλέπονται. Θα τα πούμε αναλυτικά. Μιχτά 9,72. Η επόμενη κατηγορία είναι στα 9,50. Η μεθεπόμενη στα 9,32 και η κατώτερη είναι στα 8,90. Είναι η βασική μισθή. Από εκεί και μετά στους βασικούς μισθούς προσθέτουμε και την προϋπηρεσία που έχει ο κάθε εργαζόμενος, που πρέπει να πούμε ότι μέχρι το 2012 είναι υποχρεωτική να μπαίνει. Άρα και ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα λογιστήρια. Εφόσον είναι παντρεμένος, διαζευμένος, οτιδήποτε, παίρνει ένα 10% οικογενειακών βαρών. Εφόσον έχει σχολή, κανονική σχολή ή και μεταεκπαίδευση σχολής, παίρνει ένα 10%. Όταν έχει ανώτερη 15%, κάποιες ειδικότητες όπως είναι οι εργαζόμενοι στην κουζίνα παίρνουν το ανθυγιεινό 10%. Επίσης οι καμαριέρες και οι καθαρίστριες 5%. Όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εποχικοί παίρνουν σύν 10% εποχικό επίδομα και ο λατζέρης επίσης παίρνει ανθυγιεινό επίδομα 7%. Αυτό μιλάμε για πενθήμερη εργασία. Εφόσον υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις που κάποιος εργαζόμενος εργαστεί πάνω από αυτά, αμείβεται σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Εφόσον είναι κυριακές και αργίες, πληρώνεται σύν το 75%. Φαντάζομαι. Αυτό είναι τα μισθολογικά. Ναι. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι και οι συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό βλέπουμε και την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας. Ο πρόεδρος πενθήμερη να διορθώσω 40 ώρες τη βδομάδα. 40 ώρες τη βδομάδα. 40 ώρες τη βδομάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, μέχρι να συνεχίσουμε. Άρα η διαφορά με βάση τα όσα μας περιγράψετε και τα κλιμάκια σε σχέση με τον κατώτατο μισθό που ισχύει τώρα. Υπάρχει μια διαφορά, έτσι, γιατί σε αυτή τη συλλογική σύμβαση. Βεβαίως.
εφόσον όπως είναι τώρα η βασική μισθή, ο κατώτατος που είναι στα 7,80, εμάς η τελευταία κατηγορία είναι πάνω από γύρω στο 13% πάνω η κατώτερη κατηγορία. Η μεθεπόμενη είναι γύρω στο 20-25% παραπάνω από τον κατώτατο βασικό μισθό που ισχύει τώρα. Ωραία. Πενθήμερο ή 40 ώρο, όπως θέλετε, αυτό τηρείτε ποτέ? Κοιτάξτε να δείτε, είναι σίγουρο όπως έχει εξελιχθεί τώρα η κατάσταση, επειδή δεν υπάρχει επάρχεια προσωπικού. Και αυτό είναι τώρα ίσως το πιο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει, και εκεί θα πρέπει να επιδοθούμε όλοι να δούμε τι θα γίνει, γιατί το μέλλον εγώ δεν το βλέπω καθόλου ευίωνο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το πιο σοβαρό κομμάτι είναι το προσωπικό, και δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται όλοι. Τώρα τελευταία έχει καμιά διετία που η πλευρά των ξενοδόχων ασκεί μια σχετική έτσι πίεση προς την πολιτεία να το δει, γιατί δυστυχώς έτσι που πάμε σε 5-6-7 χρόνια πιστεύω ότι δύσκολα θα υπάρχουν Έλληνες κατηρτισμένοι να ασχοληθούν με το κομμάτι αυτό. Και λέω μια πρόταση και ανοίγω τρία θέματα. Ένα άλλο μεγάλο έγκλημα είναι η έλλειψη κατάρτιση πλέον της σχολής τουριστικών ή των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων, που ήταν βασικός τροφοδότης την τελευταία 20ετία, 25ετία σε όλο αυτό το πεδίο. Βέβαια. Για τον νομό Ηρακλείου μπορούμε να πούμε ότι είναι πάνω από 580 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι κόσμος χρειάζεται. Βέβαια. Και υπάρχει και το άλλο θέμα, ότι εγώ είμαι ένας ξενοδοχό υπάλληλος και φαντάζομαι ότι θα πάω και φέτος στη δουλειά που πήγαινα πέρυσι, στην οποία στο τμήμα που εργάζομαι δουλεύαμε πέρυσι 10 άτομα. Okay. Όταν ξαφνικά πάω φέτος και για ΑΒΓ λόγο διαπιστώσω ότι είμαστε 7, αντιλαμβάνεστε ότι και παραπάνω κρεβάτια να μην έχουν δημιουργηθεί ή παραπάνω πελάτες να μην υπάρχουν επιχείρησης, καλούμαστε λιγότεροι συνάδελφοι να βγάλουμε τον ίδιο όγκο, και συνήθως με πιο πολλές υποχρεώσεις λόγω των αναβαθμίσεων ως προς την παροχή υπηρεσιών. Βέβαια. Που όλοι σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Ναι. Σαν τους γιατρούς και ξενοδοχοϊπάλληλοι. Όγκος δουλειάς, πραγματικά, και λίγα άτομα. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι ο τουρισμός βάλεται και μεταβάλλεται συνεχώς. Αυτό ήταν και το κίνητρο που κάναμε πέρσι αυτή την έρευνα. Όχι ότι δεν τα ξέραμε τα αποτελέσματα, αλλά πλέον με τεκμηριωμένη άποψη μέσω της επιστήμης, εκεί λοιπόν είδαμε ότι δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια, στην ιδιωτική ζωή. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, όπως καταγράφτηκαν μέσα από την έρευνα, περίπου το 32% εργάζεται πάνω από 8 ώρες. Και από αυτό το ποσοστό περίπου 45% και σε κάποιες ειδικότητες το 65% δεν αμείβεται για αυτή την υπέρβαση. Περίπου ένα 15% δυστυχώς δεν παίρνουν καθόλου ρεπό. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε εμείς, να δούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνει η πολιτεία, γιατί εμείς κάναμε και συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά σύμφωνα με τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας. Έχουμε ήδη καταθέσει στο Υπουργείο Τουρισμού, στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, να μπουν κριτήρια στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όσον αφορά την αστεροποίησή τους, που θα έχουν μέσα και τις συνθήκες εργασίας. Θα έχουν μέσα την εκπαίδευση. Αυτό μπορεί και να ήταν όλα κάτι. Αυτά, γιατί δυστυχώς σήμερα υπάρχουν κάποια κριτήρια, αλλά δυστυχώς δεν είναι υποχρεωτικά. Αυτό πιστεύω ότι είναι βασικό. Πρέπει επιτέλους να το καταλάβουν και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι μέσω των διοικήσεων, μέσω των διευθυντών τους, ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το αυταρχικό στυλ από κάποιους διευθυντές, αλλά να υπάρχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι, να υπάρχει ο διάλογος μέσα στην επιχείρηση όταν υπάρχουν προβλήματα. Οι εργαζόμενοι πιστεύω ότι εφόσον παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, πέρα από του μισθού τους, να τους παρέχουν και ψυχαγωγικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, να τους δίνουν μπόνους. Πιστεύω ότι πρέπει εκεί πλέον να στραφούμε, που το ώστε και οι εργαζόμενοι να έχουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτική ζωή και στην εργασία. Άρα, να δουλεύουν σε ένα ασφαλής εργασιακό περιβάλλον. Αυτό είναι το βασικότερο. Κύριε Σμιρνάκη, κίνητρα. Αυτό λέει ο κύριος Μιστολέκης. Ανήκουμε στη γενιά των 50+, και όταν ξεκινήσαμε τον εργασιακό μας βίο, υπήρχε ένα τάξη ασφαλιστικός φορέας για τους ξενοδοχείου υπαλλήλους. Υπήρχε ένα εφάπαξ στην 20ετία, τη στιγμή που κάποιος στα 20 χρόνια είχε φτάσει σε ένα σημείο να πρέπει τα παιδιά που σπούδαζε ή που να βοηθήσει
ερχόταν μια οικονομική έξτρα βοήθεια, υπήρχε ένα ταμείο ανεργίας το οποίο ήταν πιο ουσιαστικό από ότι τώρα 20-25 χρόνια μετά και για σχεδόν όλο το διάστημα που ήταν η νεκρή περίοδο. Και υπήρχε και κάτι άλλο βασικό που ήταν ένα κίνητρο, γιατί όλοι εμείς μπήκαμε συνειδητά στο χώρο αυτό τον εργασιακό. Υπήρχε καλή οικονομική ανταπόδοση. Ήρθε καταρχάς ένα all inclusive που αυτό άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα ενός ξενοδοχείου και ενός εργαζόμενου στο ξενοδοχείο. Από θέμα ότι αλλάξαν τα οικονομικά και δεν μ' άρεσαν αυτά τα λόγια μου. Το tips, η μπερμποάρ, η φιλοδόρημα ήταν ένα βασικός, κάλυβε ένα κομμάτι τότε το οποίο ουδέποτε ξανακαλύφθηκε, γιατί οι μισθοί των 6 και των 7 μηνών είναι πενιχροί. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για το, είπατε προηγουμένως, για τον κατώτατο μισθό, αλλά δεν είπαμε πόσο πάει και η βενζίνα τώρα, έτσι. Ή δεν είπαμε, πήγα το μεσημέρι να αγοράσω μια βρύση και δύο ανταλλακτικά και μου στοιχίσανε 30 ευρώ και σκεφτόμουν, υπάρχουν ξενοδόχοι που θέλουν να δώσουν 900 ευρώ το μήνα συμφωνία, 30 ευρώ ήτι το μεροκάματο, λέω. Καλά, θα δουλεύω όλη μέρα μια γυναίκα για να μην μπορεί να πάρει μια βρύση και δύο ανταλλακτικά που χρειαζόταν. Η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα, δυστυχώς. Και εγώ συμπληρωματικά θα ήθελα να πω επίσης ότι σήμερα ήρθαν στο γραφείο μου δύο καταγγελίες, όπως είπαμε προηγουμένως, με τους όρους ατομικής σύμβασης, και εκεί λέει ο ξενοδόχος ότι ανάλογα, λέει, τις επιχειρησιακές ανάγκες της επιχείρησης θα μπορέσω να σας στέλνω σε κάποιο διαφορετικό πόστο από την ειδικότητά σου, δηλαδή μια καμαριέρα μπορεί να τη στείλει στη Λάντζα, μπορεί να τη στείλει να πάει να κάνει τη σερβιτόρα, και αυτό θέλω να το υπογράφω. Ίσα θα σε στείλω όπου αλλού έχει ανάγκη ο όμιλος, σε άλλες περιοχές της χώρας. Καταλάβετε λοιπόν, σε μια δύσκολη εποχή που δεν βρίσκουν προσωπικό, βάζουν τέτοιους όρους ατομικής σύμβασης. Είχα άλλη μια περίπτωση, ότι σήμερα καταγγελία, ότι κάποιος ξενοδόχος, τέλος πάντων, ο εργαζόμενος δεν του κάνει, και αντί να τον αποζημιώσει, να του πει πάρε την αποζημίωσή σου όπως τη διεκδίκησε ο εργαζόμενος, του λέει δεν θα σου τη δώσω, θα σε πάρω τελευταίο, θα σε διώξω πρώτο και θα σου κάνω τη ζωή αβίωτη. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς, που βιώνει οι εργαζόμενοι, αντί πραγματικά αυτά τα παλιά μυαλά να φύγουν και να, οι συνθήκες εργασίας να βελτιωθούν και πραγματικά να, τους εργαζόμενους να τους σέβονται. Υπάρχουν, δυστυχώς θα το πω, είναι και μεμονωμένες αυτές τις περιπτώσεις, ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται και σήμερα ακόμα τους εργαζόμενους. Πάντως περισσότερο πρέπει να έχει αλλάξει η νοοτροπία. Έχουμε αλλαγές σίγουρα. Εγώ θέλω να τονίσω, αυτά πρέπει να τα προσέχουν οι εργαζόμενοι, ειδικά οτιδήποτε πρόβλημα έχουν, είτε είναι καινούριος είτε παλιός. Το σωματείο μας είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα, για να εξυπηρετεί τους συναδέλφους μας ξενοδοχείου υπαλλήλους. Τέλος πάντων, αυτή τη συλλογική σύμβαση γενικώς υποχρεωτική. Είναι πολύ εύκολο, όλοι οι συνάδελφοι, είτε από την ιστοσελίδα ακόμα του σωματείου www.soxir.gr, να μπουν να την κατεβάσουν, να τη διαβάσουν. Περιγράφει μέσα όλα τους τα δικαιώματα. Είναι ξεκάθαρη και είναι μια καλή σύμβαση. Την πετύχαμε με πολύ κόπο, πολύ αγώνα και μετά και πολύ διαπραγμάτευση. Και επίσης, παρακολουθήσαμε. Δυστυχώς, και βλέπουμε και την πολιτεία να είναι απόν. Όταν ο Υπουργός Εργασίας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ έχει δεχτεί τους εργοδότες 2 και 3 φορές, δυστυχώς δεν μας έχει δεχτεί μέχρι και σήμερα παρά τα αιτήματά μας. Βλέπουμε, όπως είπατε, οι σχολές τουριστικής εκπαίδευσης συνεχώς μια υποβάθμιση. Η σχολή μετακπαίδευσης φέτος, μετά από το 1990 συνεχόμενα, δεν θα ανοίξει. Αυτό τον τουρισμό θέλουμε. Θέλουμε πραγματικά εργαζόμενους στα μέτρα όπως τα θέλουν αυτοί. Εμείς θέλουμε εργαζόμενους, εκπαιδευμένους, καταρτισμένους, για να προσφέρουν ένα ποιοτικό προϊόν στους πελάτες μας, στους επισκέπτες μας. Αλλά δυστυχώς η πολιτεία είναι απόν για τους ξενοδοχείου υπαλλήλους. Και σίγουρα δεν είμαστε μηδενιστές. Δεν είναι όλοι κακοί ή κάκιστοι. Αυτό απλά που με στεναχωρεί εμένα τουλάχιστον είναι ότι διαπιστώνω ότι συνήθως πιο καλοί εργοδότες εξελίσσονται οι ξένοι επενδυτές. Δυστυχώς τους βρίχνω ότι είναι πιο νομοταγείς, πιο οργανωτικοί. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία
Δεν τηρούν, δεν είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο για την παρουσία σας στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και εμείς που μας δίνετε βήμα και φωνή. Σας ευχαριστούμε πολύ και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ξενοδοχοϊπαλλήλους και σε όλους τους τουριστικούς φορείς μια καλή σεζόν με υγεία, να προσέχουν, να παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και φέτος. Καλή δύναμη και καλή σεζόν σε όλους σας. Να είστε δυνατοί. Εμείς σας ευχαριστούμε. 0-0 είναι η Εθνική. Αχα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αθλητικά. Αμέ.